αυτή μπορεί να καταργηθεί αμέσως, αρκεί αυτός που έχει την ευθύνη να το πει. Καταργείται. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι πρέπει να υπάρχει μία πίεση προς απλοποίηση, απλοποίηση, απλοποίηση. Αυτή η πίεση λοιπόν για να αλλάξουν τα πράγματα, αυτό καλούμεθα εμείς να κάνουμε. Και επειδή τώρα θα είμαστε στη Βουλή, θα έχουμε τη δύναμη, αν μπορώ να πω ότι ίσως αρκετή επιρροή, αν θα έχουμε 8, 10, 11, 12, 15 βουλευτές, να επιτύχουμε αυτά τα απλά πράγματα. Γιατί τα καταπληκτικά, διότι το θέλουμε να τα κάνουμε. Όσο και να σας φαίνεται παράδοξο, στη πολιτική το υπαρχμόν ένα θέμα είναι οι πολιτικές ηγεσίες να θέλουν να κάνουν κάτι. Εγώ ζω πάντα με την εντύπωση ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις, αρχίζοντας από την κυβέρνηση του κυρίου Καραμανή, του Κώστα Καραμανή, στη συνέχεια του κυρίου Παπανδρέου, δεν θέλαν να κάνουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας κατηγορούν οι άλλοι. Φτιάξαμε μνημόνια, φτιάξαμε συμφωνητικά. Λέγαμε να κάνουμε πράγματα, τα λέγαμε μόνοι μας, τα υπογράφαμε. Και στη συνέχεια δεν τα κάναμε. Και σας είπα πριν, τώρα ο κύριος Βενιζέλος έχει την απέτηση από τον σημερινό υπηρεσιακό πρωθυπουργό να πάει να απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να ξεκάνουν αυτά που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα κάνει. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Θα καθιερώσουμε τη λέξη απλοποίηση. Ο κύριος Μαρτίνης από την Εξπρέσ. Παναγιώτης Μαυρίτης από την εφημερίδα Εξπρέσ. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Λοιπόν, αυτοπροσδιορίζεστε ως μεταρρυθμιστές. Κατά καιρούς έχει συμβεί πολύ να παίρνουν αυτόν τον